Η τραγική και άθλια κατάσταση του αγωνιστικού χώρου του Εθνικού Σταδίου, έδρα του ΠΑΣ αλλά και της ΑΕ Γιάννενα, απασχόλησε τους ανθρώπους του ΠΑΣ Γιάννενα μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τον Ηλυσιακό. Παρότι τα πρωταθλήματα Β και Γ εθνικής κατηγορίας είχαν διακοπεί για δύο περίπου μήνες και μετά την επανέναρξή τους έγιναν ουσιαστικά δύο παιχνίδια, αυτό του ΠΑΣ με την Κέρκυρα και τη ΑΕ με την Καβάλα, και παρότι οι καιρικές συνθήκες δεν μπορούν να χαρακτηριστούν άσχημες, ο αγωνιστικός χώρος βρίσκεται στη χειρότερη του κατάσταση εδώ και χρόνια. Εκτός φυσικά από τα αγωνιστικά προβλήματα που προκύπτουν για ομάδες όπως ο ΠΑΣ, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ποδοσφαιριστών εξαιτίας του κακού αγωνιστικού χώρου. Έτσι, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, τόσο ο Γιώργος Χατζάρας όσο και ο Αλέξης Κούγιας αναφέρθηκαν και χαρακτήρισαν ντροπιαστική την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου. Εγώ σήμερα είμαι απογοητευμένος και ειλικρινά φλίβομαι που ένα τέτοιο μεγάλο σωματείο όπως είναι ο ΠΑΣ Γιάννενα αναγκάστηκε να δώσει ένα παιχνίδι σε ένα γήπεδο χωράφι. Δύο μήνες δεν έχουμε χρησιμοποιήσει το γήπεδο. Και σήμερα καλούμαθα να παίξουμε ένα παιχνίδι με μια αξιόλογη ομάδα όπως είναι ο Ηλυσιακός, και το γήπεδο ήταν το βαρύδιο και για τις δύο ομάδες. Αυτό πρέπει να είναι ντροπή για αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με το γήπεδο των ζωσιμάδων. Εγώ που πηγαίνω σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια, τόσο από πλευράς αγωνιστικού χώρου, όσο και από πλευράς συνθήκων παρακολουθήσεως των αγώνων, αν εξαιρέσει το στέγαστρο μόνο που υπάρχει, καθαριότητος, χώρων ανάγκης, αλλά το κυριότερο όλο, αποδυτηρίων, εξωτερικής εμφανίσεως του γηπέδου, είναι ένα αχούρι ντροπή σε όλους αυτούς οι οποίοι το μόνο που κάνουν είναι να μας τρελαίνουν στα τηλέφωνα μόλις καθυστερήσουμε να στείλουμε 1.000 ευρώ και στέλνουν και έγγραφα. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι οι αθλητικοί χώροι δεν είναι μέσον για να βολεύονται κάποιοι πολιτικοί μας φίλοι. Οι αθλητικοί χώροι θέλουν αθλητική κουλτούρα. Είναι ντροπή να είσαι μέλος μιας επιτροπής και να μην σκέφτεσαι τη σωματική ακαιρεότητα των παιδιών, να μην σκέφτεσαι ότι υποβαθμίζεται το θέαμα, να μην σκέφτεσαι ότι οι άνθρωποι που έρχονται και είναι χιλιάδες και πολλές φορές έρχονται κορίτσια, έρχονται μικρά παιδιά, έχουν ανάγκη από χώρους πρώτης ανάγκης. Επιτέλους, τι πρέπει να κάνουμε για να ευαισθητοποιηθούν όλοι? Έχουμε ζητήσει το γήπεδο εδώ και 4 χρόνια. Πέρσι και πρόπερσι είπαμε ότι έχουμε δυνατότητα να το φτιάξουμε μόνοι μας. Να φτιάξουμε καινούριο χρωτάπητα, όπως φτιάξαμε στο πανεπιρωτικό, να φτιάξουμε καινούργια αποδυτήρια, να σκεπάσουμε τον απέναντι χώρο που ταλαιπωρούνται, να φτιάξουμε την πρόσωψη, να φτιάξουμε αίθουσα VIP, να φτιάξουμε ένα χώρο μελών, να φτιάξουμε επιτέλους την έκθεση των επάθρων μας. Γιατί κάποιοι, μόνο και μόνο για να βολευτούν 4-5 πολιτικοί δήλοι που δεν έχουν βουλευτεί πουθενά αλλού, πρέπει να εκθέτουν έτσι την πόλη? Έρχονται εδώ ομάδες, έρχονται δημοσιογράφοι, τα παιχνίδια μας τα δείχνει πανελληνίου εμβελίας κανάλι. Για ποιο λόγο? Γιατί να μην δώσει δυνατότητα σε τόσο μεγάλους ποδοσφαιριστές, σε τόσο μεγάλους προπονητές, να δουν τους κόπους τους και να τους δει και να τους καμαρώσει και η ομάδα?